Θα δούμε όλα τα νεότερα. Κωνσταντινούπολη, Μαρία Ζαχαράκη, Αλεξία Τασούλη. Από σένα θα ξεκινήσουμε να δούμε τι περιμένει η Αθήνα από τη μεθαυριανή κρίσιμη συνάντηση Μπλίνκεν Τσαβούσογλου στις ΗΠΑ. Ναι, η κυβέρνηση έχει στραμμένη την προσοχή της σε αυτή τη συνάντηση του Άντωνι Μπλίνκεν με το Μεβλού Τσαβούσογλου την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον. Έχει ενημερώσει αναλυτικά την αμερικανική διπλωματία για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Ποντάρει πολύ στην ελληνοαμερικανική αμυντική συμφωνία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε πρόσφατα από τη Θράκη στον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Αλεξανδρούπολη. Αναμένουμε λοιπόν ότι ο Άντωνι Μπλίνκεν, εκτός από ότι θα ζητήσει από τον Τσαβούσογλου να πέσουν οι τόνοι στα ελληνοτουρκικά, να υπάρχουν ήρεμα νερά στο Αιγαίο, αναμένουμε ότι θα ζητήσει από τον κύριο Τσαβούσογλου να υπάρχει σεβασμός στο διεθνές δίκαιο. Και σε ό,τι αφορά στις δηλώσεις του κύριου Τσαβούσογλου, ο οποίος εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-16, η κυβέρνηση διαμηνύει σήμερα ότι δεν είναι δυνατόν να δοθούν όπλα σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, όσο η χώρα αυτή απειλεί με πόλεμο μια άλλη χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ, δηλαδή την Ελλάδα, Νίκο. Αλεξία, σε ευχαριστώ.